Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας, Λίμπερο 107,4. Συνεχίζουμε για την ακρίβεια, κλασικά πιο χαλαρά, πιο ανάλαφρα, πιο παιδικοχαρίστικα, μέχρι και τις 7.30, κλασική ώρα του παιδιού εδώ πέρα. Νίκος Παπαδόπουλος για τώρα μόνος του πίσω το μικρόφωνο, στο Λίμπερο 107,4. Είμαστε αναμονή του Νίκου Μοσχοβίτη, κάπου θα έμπλεξε, κάπου δεχομένως το δημοσιογραφικό του καθήκον να έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει. Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας, τον καλό φίλο και συνάδελφο, για το τελευταίο καφενείο αυτής της εβδομάδας, σκύλος γάτος, όπως έχουν ονομάσει την εκπομπή. Θα τα πούμε όλα, θα τα αναφέρουμε όλα αθλητικά και εμείς. Θα κάνουμε και τις προβλέψεις μας για τα παιχνίδια που έχουμε το Σαββατοκύριακο. Θα σχολιάσουμε φυσικά και τον ντέρμπι το οποίο έχουμε μπροστά μας. Κουδούνι, ακούω, έχει φτάσει, είναι εδώ. Θα μιλήσουμε και για το κοινωνικό πείραμα το οποίο πραγματοποιήσαμε άθελά μας με τον καλό φίλο και συνάδελφο και το οποίο είχε αποτελέσματα τα οποία θα αναφέρουμε. Χωρίς να το καταλάβουμε. Όπα, νάτος, τι έγινε, ρε. Γιατί ακούγεται τόσο δυνατά, γιατί ακούγεται τόσο πολύ δυνατά. Ήρθε λοιπόν ο συνάδελφος, αυτή τη στιγμή ακούω τα θέματα του και μπαίνει στο... Άντε Νίκο, τι έγινε φίλε, τι έγινε, χαλαρά. Καλό ντύσιο, ψυχά εσύ και εγώ. Και εγώ ήρθα, ήρθε εδώ πέρα και το... και το guest, ήρθε και το guest, με καλό ντύσιμο βλέπω τον καλό φίλο και συνάδελφο, θα βγείτε μετά. Δεν μπορώ να πω στον αέρα. Σιγά ρε καλή ρομή, θα κρίσαμε, δηλαδή πραγματικά. Θα σου πω μετά. FM κενό. Τα. Γιατί, τι θα ακούσουνε, πού θα πάτε και θα έρθουνε, να βγουν φωτογραφίες μαζί σας. Μπορεί. Τι έγινε φίλε, τι έχουμε, τι έγινε. Με για το κουρπά. Και χθες ήμουν Νίκο, αλλά δεν το πρόσεξες. Κάτσε λοιπόν, πάρε θέση. Κάναμε ένα κοινωνικό πείραμα θελά μας, συνάδελφε, που είναι ανοιχτό το μικροφωνό σου, όπως και το δικό σου. Με ανοιχτά μικροφόνο για να φαίνονται και σπίτι. Γεια σας φίλοι. Γιατί δεν ακούγεις. Ναι. Ωραία. Ναι, ποιος είναι. Λοιπόν, έχεις αφήσει κάτι στο ψυγείο χθες. Και είναι ακόμα εκεί. Άντε ρε. Ναι, όντως. Μπράβο. Καλό. Εκπληκτικό. Να το τσαλακώσουμε μετά, μάλλον. Καλά. Είναι κρίμα να πεταχτεί. Ναι. Γιατί από τον Θεό. Το θέμα είναι ότι κανένας δεν πήρε να το φάει, ρε φίλε. Γιατί αυτό. Δεν έχει κάνει στο ψυγείο, ρε φίλε. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα στις επιχειρήσεις που έχουν κουζίνες, ψυγεία κτλ. Και αφήνουν μέσα τρόφιμα. Έτσι. Ότι. Πολλές φορές θα αφήσεις κάτι, την επόμενη μέρα δεν θα είναι. Ξέρεις εκεί. Ξέρεις ότι. Καλά, εμείς εδώ πέρα δεν είμαστε και πολλοί. Εκεί που έχει περισσότερα άτομα, μπορεί, ξέρω εγώ, άλλος να φέρνει το γιορτάκι του να γράφει πάνω, ξέρω εγώ, Νίκος. Ναι. Ξέρεις αυτό, έτσι. Ναι, τώρα ακούμε καλά. Αλλά πάλι μπορεί να το τρώνε. Ναι, φαντάζομαι ότι βάζει και το όνομά του πάνω για να μην του το φάνε, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή ότι. Μην μπερδευτεί, ας πούμε, κανένας ή μην κάνει κανένας κανένα πιάτσικο. Είχαμε κάποτε εδώ πέρα έναν καλό φίλο και συνάδελφο. Τι γίνεται. Καλά, συνάδελφε, είπες. Δεν έχω περάσει ποτέ καλύτερα. Έγινε τίποτα. Τίποτα, όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά, φίλε. Μάλιστα. Εδώ, έχουμε την υγεία μας. Εδώ, όλα πάνε σούπερ. 2-3, 10, 27 και 3 οχτάρια. Θα πάρουμε γραμμές για τελευταία φορά αυτή την εβδομάδα. Θα τις χρειαστούμε σίγουρα. Εσείς είστε η βενζίνη στην καθημερινή στον καθημερινό μας αγώνα. Έτσι, Νίκο, έτσι. Πολύ καλό. Γεμίζετε το τεπόζιτο. Μέχρι τις 7.30 λοιπόν γεμίζετε το τεπόζιτό μας. Δώστε μας την ευκαιρία να πάρουμε γραμμούλες. 2-3-10-287-3-8. Ό,τι θέλετε να πείτε αθλητικά και εμείς. Σε πιάνει μια ιδέα με τι. Όχι, τίποτα. Κάτι... Μπορείς να μιλάς πιο μπροστά στο μικρόφωνο. Ναι. Ξέρεις τι έχει γίνει. Μπορείς να... Ναι. Καλά, ναι, δεν είπα το βάλεις, ναι. Δεν είπα το βάλεις στο όχι, στόμα σου. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να ήμασταν, να έπρεπε να είμαστε έτσι και όχι έτσι. Μήπως ή να πας πιο χαμηλά στην καρέκλα ενδεχομένως ή να κεντρά, δεν ξέρω. Κάτι όχι, να... εννοώ ότι είναι θέμα ανατομικό εδώ του οφόλου. Είναι ανατομικό. Έπρεπε να είναι όρθιο και όχι μπροστά μου. Αυτό θέλω να πω, καταλαβαίνεις. Μάλιστα. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα προσέχω, θα μιλάω εδώ μπροστά έτσι. Ναι, λες και τραγουδώ. Ναι. Εντάξει. Λες και κάνεις ηχογράφηση στο στούντιο. Ναι, μπορεί να τραγουδήσω. Το νέο το δίσκο. Ναι. Νίκος Μοσχοβίτης. Είσαι ποτάμι, μια θάλασσα. Πάντα κυλάμε μαζί. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Νίκο. Έλα, Νίκο. Πάω Ολυμπιακός, φίλε. Χι. Κατευθείαν. Στο ψητό. Φίλε, πάω Ολυμπιακός. Τι ώρα την Κυριακή. Τι δουλειά κάνεις. Καλή ερώτηση. Δεν ρωτώ κάτι δημοσιογράφο, φίλε. Μην τα ξέρω. Θα ρωτήσω κανέναν. Άσε, φίλε, θα το. Του ΠΑΟΚ TV είναι 6 ώρα, αλλά αυτό νομίζω θα είναι 7. Άσε, φίλε, θα το δω εγώ. Άσε, ναι. Άσε, φίλε, θα το δω εγώ. Λεβαδιακός Δόξα Δράμας 3-2. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Super League. Λοιπόν, λεπτομέρειες δεν μας ενδιαφέρουν. Οι αγώνες μας ενδιαφέρουν.
7.30. Ναι, ρε φίλε, 7.30, όπως σου είπα. Ναι, όπως μου είπες, Νικό, έχεις δίκιο, συγγνώμη. 7.30. Δηλαδή, σε αφισβήτησα πραγματικά. 7.30 ώρα, αλλά το πανηγύρι θα ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Τι 7.30, 7.30. Τι πανηγύρι. Οι πανηγύρι, οι ομάδες, ο κόσμος που βγαίνει στο γήπεδο, οι αφήξεις, το ένα το άλλο, προθέρμανση, αού, να πούμε κτλ. Πιστεύω θα γίνει ένα παιχνίδι μέτριο σε μια γεμάτη τούμπα. Ένα παιχνίδι δεν ήταν Ολυμπιακός χθες. Εμένα δεν μου άρεσε. Δεν τον είδα καθόλου. Εγώ τον είδα. Τον πει, εντάξει, τι συγκρίνει. Arsenal. Όχι, οκ, δεν τη συγκρίνει. Ναι. Απλά μου φάνηκε να μην μπορεί να ακολουθήσει. Η Arsenal είναι. Ναι. Κοίταξε, η Arsenal δεν είναι η Arsenal που έχουμε στο μυαλό μας τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, αλλά δεν είναι. Αλλά δεν είναι και η Arsenal που ήταν πριν κάνα 2-3 μήνες. Δηλαδή δεν είναι εκείνο το χάλι που ήταν. Έχει βελτιωθεί με τον Αρτέτα στον παγκόσμιο. Συν ότι άλλο η Arsenal. Πεχτούρα. Πεχτάρα, ωραίο παίκτη. Ναι. Άλλο η Arsenal στην Αγγλία και άλλο η Arsenal στο εξωτερικό. Ναι, στην Ευρώπη, με τον Ολυμπιακό. Θέλω να σου πω όμως ότι μου, ο Ολυμπιακός ζωόταν πολύ να ακολουθήσει ένα γρήγορο ρυθμό που πολλές φορές η Arsenal το προσπαθούσε να επιβάλλει. Κουράστηκε, θες να πεις. Δεν ξέρω. Νομίζω από ένα σημείο και μετά κουράστηκε, ναι, έτσι νομίζω. Ναι. Αλλά γενικά στο γρήγορο ρυθμό είχε θέμα. Δεν ξέρω να πάω να το καταφέρει να το κάνει αυτό το πράγμα την Κυριακή με το γήπεδό του. Έτσι, σημαντικό αυτό. Καζάνι του. Αλλά το λέω γιατί το παρατήρησα χθες. Μάλιστα. Δεν σου λέω ότι για να χάσει 0-3 θα μπορούσε να μα τα έχει λήξει και 0-0 και να ήταν και αυτό ένα τίμιο σκορ, okay. Απλά μου φαινόταν σε πολλά σημεία ότι ζοριζόταν να ακολουθήσει την Arsenal. Και είναι και λίγο φυσιολογικό, έτσι. Καλά. Okay. Άλλη φυσική κατάσταση. Χθες Πέμπτη βράδυ, 10 η ώρα. Σήμερα προπόνηση δεν υπάρχει, όπως καταλαβαίνεις. Χαλάρωμα. Ναι. Okay. Αύριο πάλι τι προπόνηση να γίνει, δηλαδή θα είναι πολύ χαλαρή για αυτή. Και η Κυριακή παιχνίδι πάλι, κατάλαβες, αυτό σου λέω. Ότι είναι λίγο ζόρικο για τον Ολυμπιακό το όλο θέμα. Το θέμα είναι, θα είναι ο ΠΑΟΚ σε φάση να το εκμεταλλευτεί, καλέ μου φίλε. Γιατί και ο ΠΑΟΚ. Ποδοσφαιρικούς προβληματισμούς σήμερα. Ναι, γιατί και ο ΠΑΟΚ δεν είναι ότι ενθουσιάζει γενικότερα με την. ΠΑΟΚ είναι καλά το τελευταίο καιρό. Την απόδοσή του. Ναι, προσπαθεί λίγο να βρει ξανά τον καλό του εαυτό. ΠΑΟΚ είναι καλά. Μετά από την κρίση που πέρασε με τον Άρη και τον Παναθηναϊκό, το έχει στρώσει το μαγαζί. Ναι. Δεν σου λέω ότι πετάει. Ναι. Έτσι. Αλλά έχει βρει άκρη και σειρά. Μάλιστα. Νίκο. Είναι όμως οι δυνατές. Πώς λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα δημοσιογραφικό κλισέ, οι δυνατές εξετάσεις για τον ΠΑΟΚ που δείχνει κάτι καλύτερο το τελευταίο διάστημα είναι το μάζ με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, θα παίξει τον Ολυμπιακό 5 φορές μου στο επόμενο δίμηνο. Πολλές εξετάσεις δηλαδή. Θα έχει, ναι. Ναι. Θα δώσει πολλές εξετάσεις, ναι. Καλέ, επειδή βλέπεις ότι εγώ και ο Νίκος δεν στρίβουμε, δεν το παίρνεις πάνω σήμερα γιατί είμαστε και δύο σε μια μέτρη. Σήμερα πρέπει να λάβεις έως κακή κατάσταση. Να μην σου πω μέχρι τις 9, τέλος πάντων έχει χάρη. Μάλιστα. Έτσι που δεν μπορείς μετά να κάνεις πάγο. Σαν και νομίζω θα μπορούσε να κάνεις πολύ εύκολα. Πάμε να καλησπέρισουμε τον Σταύρο Κόλκα. Σταύρο, καλησπέρα. Ναι, φίλε, μια χαρά. Θα μπορούσε να κάνεις αυτή τη δουλειά, αλλά δεν κάνεις εσύ εκεί. Τι έγινε. Πού είναι ο άλλος. Λοιπόν, και ο κόσμος, ρε φίλε, ακόμα δηλαδή. Δεν έχεις βάλει να βλέπουμε και λίγο εθνική ομάδα που ξεκινάει 7 η ώρα, φίλε. Όλοι με αυτό ασχολούνται σήμερα. Ελλάδα-Βουλγαρία. Στο ποιο? Δημήτρης Τόφαλος. Τόφαλος. Εκεί η Ιώβ, Χατζηγεωργίου, γιατί μαζεύεται. Η Ιώβ, 7 η ώρα θα το βάλω για να το δούμε. Λεφ Μπό, να μην σου πει να δυναμώσουμε και έχω και να παίζει αυτό. Και να ακούμε. Μέχρι τις 9 ενδεχομένως. Σίγουρα. Εντάξει. Και να ακούμε, ξέρω εγώ. Πρώτα απ' όλα, γιατί ο Λίπερο δεν έχει άνθρωπο στο Δημήτρη Στόφαλο. Αυτή τη στιγμή παίζει εθνική. Ούτε μέσα τη Αθήνα δεν έχουν. Παίζει στο Δημήτρη Στόφαλο. Γιατί. Έχει Ευρωλίγκα σήμερα, μην το ξαναζητήσω. Παίζει επίσημα αγαπημένη. Ναι, αλλά έχει Ευρωλίγκα σήμερα. Η official love. Τη μεγάλη επιτυχία που έχει συμβεί. Παίζει ο Παναθηναϊκός. Παίζει ο Μπαρσελόνα, δηλαδή. Τι ώρα. Το βράδυ, ξέρω εγώ, 9.30. Μάλιστα. Στον Από έχω τη συνέντευξη τύπου του DPG 7000. Πολύ καλά τα είπε. Πάρα πολύ καλά. Με τσιγάρο στο χέρι. Ναι. Δεν λες, προκάλεσε. Λες και γυρίσαμε καθόλου. Όχι, λες και γυρίσαμε σε μια άλλη εποχή, ας πούμε, ήταν ο Δημήτρης. Τσιγάρο, δηλαδή, συνέντευξη τύπου. Σίγουρα πιστεύω έχει γίνει, αλλά πρέπει να έχει πολλά χρόνια να δω. Το συγκεκριμένο έχει και σημειολογική σημασία. Ότι δηλαδή. Τι, στο τσιγάρο που κρατώ. Όχι, έχει πει ο Γιαννακόπουλος ότι έχει κάνει τη δική του καμπάνια κατά του αντικαπνιστικού νόμου. Σωστό. Δηλαδή αυτό ήταν η δύναμη της εικόνας, ρε παιδί μου. Δεν ήταν ότι ήθελε να κάνει τσιγάρο εκείνη την ώρα. Ναι. Ήταν ότι κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, εγώ είμαι αυτός που είμαι, σας γράφω στα να. Αυτά μου και στο κλειστό χώρο καπνίζω. Και δεν με κάνει κανένας τίποτα. Πώς δεν κάλεσε κανένας το 11.40. Φαντάζεσαι κάποιος να πάει στο Δημήτρη Ιακόπουλο και να του πει. Θα το σβήσετε, κύριε. Θα πάτε το σβήσει πάνω στο μέτωπό του. Δηλαδή. Γιατί δεν είναι και πολύ. Οπότε έχουμε στον deal. Τι τρυφερά στα ντανέ είναι αυτά, τι έγινε. Θες να πάμε ρε Νίκο στον deal. Τι γίνεται εδώ πέρα. Φίλε, είναι πολύ τέτοιο. Τι. Έχει να κάνει μόνο με τύχη. Δηλαδή, μπορεί να πας να παλεύεις εκεί πέρα μια εβδομάδα για να παίξεις και να έχεις ένα λεπτό μέσα. Και να πάρεις. Να μην πω τι. Με τον τραπεζίτη εκεί να παλεύεις καθημερινά. Δεν με ψήνει, όχι. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαι ο Νίκος, είμαι δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ. Και... κάθεσαι εκεί πέρα, δηλαδή, τώρα πρέπει να κατέβεις εσύ μέσα από Θεσσαλονίκη. Πάνε και ζευγάρια. Πάρε την καλή ώρα και πηγαίνετε. Ναι, τέλεια. Να κάνεις εκεί πέρα. Πανηγυρίζει. Πανηγύρια. Ωραία, Γιώργη. Δες εδώ, έτσι αγκαλιάστηκες με την Κλεροή. Τέλο, από πίσω φωνάζει.
Τι πήρε τελικά, κάτσε γιατί βλέπω μεγάλα παντηγύρια. Θα πήρε ξυναρί. Περίμενε να δούμε τώρα. Κάτσε γιατί βλέπω. Κουνιέται η κάμερα, τρελής γίνεται. Όλοι παίχτε μια αγκαλιά, πραγματικά. Δηλαδή είναι εκπληκτικό. Τώρα θα χτυπήσει τραπεζίτη. Τώρα παίρνει τραπεζίτη. Για να δούμε. Κορυφαίο. Παίρνει τη γραμμή ο Χρήστο Φερεντίνο. Λοιπόν, ξέρετε τι άκουσα σήμερα, μια που είναι και χαλερόι εδώ και ξέρω ότι είναι και φαν του. Α, 2.040 χιλιάρικα, μια χαρά. Που είναι και φαν του MasterChef, ξέρω ότι και εσύ τον παρακολουθείς και εγώ λίγο το βλέπω τώρα από ότι. Ότι. Σήμερα λοιπόν είδα σε μια πρωινή εκπομπή ότι. Δεν θυμάμαι τα ονόματα. Ότι. Υπάρχει ζευγάρι στο MasterChef. Γεννήθηκε εκεί ο έρωτας. Yes. Πότε πρόλαβε. Καλά, ναι, όντως έχει δίκιο. Από τα bootcamp. Δεν σου είπα ότι γεννήθηκε. Ναι. Εμείς βλέπουμε μαγνητοσκοπημένα. Ναι. Ωραία. Σου λέω ότι τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει ζευγάρι μας στο MasterChef. Οντισιόν, bootcamp, μετά μπήκανε στο σπίτι. Θυμάμαι τη φάτσα του ενός που είναι ένας ψιλοσφίχτης, όχι πολύ πιτσιρικός. Όχι αντιπαθητικός ο Κύπριος. Όχι, όχι. Ένας λίγο ψηλός που είναι και έχει λίγο. Ο Ιωάννης με το καπέλο, με το μουστάκι, ο Κύπριος, ο άλλος μήπως. Περίμενε, του βρω. Όχι, Κύπρος δεν είναι σίγουρα, ηρέμησε με τους Κύπριους. Ρωτάω ρε Νίκο, εντάξει, να παίζαμε φάση. Έχεις λυσάξει με τους Κύπριους, ρε φίλε. Master Chef, spoiler λέει άλλος. Δες εκεί πέρα τι γίνεται στον τύρι πανηγύρι, όλοι μαζί, τι γίνεται ρε φίλε. Του μείναν τα 2.040. Μάλιστα. Deal. Και το πάει όλο και φέρει με τα 2.000. Κρακ. Ο παίκτης ο ένας είναι ο... Ναι, πιο χαμηλόφωνα έξω. Θα τον βρούμε. Ναι. Θα τον βρούμε. Ναι. Θα τον βρούμε. Περιμένουμε. Όση ώρα ψάχνει ο Νίκος 2-3-10-2-87-3-8 ενδεχομένω και τι δικέ σα προβλέψει για το Πάο Ολυμπιακό. Φυσικά και θα σου ψάχνουν, θα είναι κάτω-κάτω εννοείται. Εντάξει, αλλήμον. Θα σχολάρω όλη την οθόνη. Οκ. Okay. Έχουμε δει 12 παίχτε μέχρι τώρα, δεν τον έχουμε δει. 13. Γέρνα την οθόνη για να δω. 14, 15. 16. 16 λοιπόν, νομίζω ότι βρήκα είναι αυτή η Μαρία Μπέι. Κάτσε να δω. Αυτή πρέπει να είναι η. Κυρία Μπέι. Η γόμενα. Για να δω. Αυτή εδώ που είναι η φίλη. Ανέβαλε. Αυτή. Αυτή νομίζω είναι η γόμενα και ο τύπος είναι. Τελευταίο είναι. Αυτό. Ο Δημήτρης Χέλμουντ Μπέλος. Είμαι σίγουρος 100% είναι αυτός, ο ένας του ζευγαριού, και είμαι 90% σίγουρος ότι η τύπισσα είναι η Μαρία Μπέι. Και είπε ο Άρης Καβατζίκης, που έχω ξέρει Άρη Καβατζίκη και Ευαγγέλιο και Άρη Καβατζίκη. Δεν μπορώ να ορκιστώ σε κάτι άλλο, ότι υπάρχει ζευγάρι μέσα στο. Αυτός ο Χέλμουντ μοιάζει λίγο σαμπάνι, ή όχι. Γιατί Χέλμουντ όμω. Τι Χέλμουντ, δηλαδή από πού είναι ο Γερμανό. Μόνιμο κάτοικο Νορβηγία τελευταία χρόνια. Γι' αυτό ρε φίλε Χέλμουντ. Το Χέλμουντ. Για τι ωραίο ταξίδι. Θα έχει κανένα μπατζανάκι εκεί πέρα. Ναι, και πολύ φθηνό κιόλα Νίκο, πραγματικά. Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι μάλιστα lifetime και είναι καταπληκτικό μέρο. Γενικότερα εκεί πέρα πάνω. Ο Σκανδιναβία και τα λοιπά. Νορβηγία είναι κάτι το. Δεν το Χέλμουντ, μάλιστα. Δηλαδή. Ναι, είναι ζεύγο, είπε ο Άρη Καβατζική. Παίζει αλμυρό φιστίκι στο Μάστερ, δηλαδή. Έτσι λέει και μάλιστα χρησιμοποίησε ένα. Μια ατάκα από χθες. Άρα θα τη θυμηθώ τώρα. Κάτι είπανε. Τι είπανε, ρε Νίκο. Να πάρουμε τον Καβατζή για μένα. Έλεγε αυτή τώρα η τύπισσα ότι δεν θα μας κάνετε ό,τι θέλετε. Κάπως έτσι. Οπα. Και κάπως είπε αυτό, θα σου δείξω εγώ το βράδυ. Κάτι τέτοια. Σε εξωτερικό παίχτηκε και χθες, Νίκο. Καταλαβες. Θα σου δείξω εγώ ναι, το βράδυ. Ναι, κάπως έτσι, ρε παιδί μου, ήταν τώρα η φάση. Μπορεί να μην ήταν ακριβώς έτσι, αλλά κάτι τέτοιο υπόθηκε. Τι έδειξε. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Μάλιστα. Ξέρω. Έτσι προσεχέ μου. Τελικά πόσα λεφτά πήρανε φίλε αυτή εκεί πέρα που αγκαλιάζει τόση ώρα και δεν έχουμε δει πόσα λεφτά πήρανε. Ναι, όντως, τόση ακόμα πάλι αγκαλιά. Άντε ξανά πάνε. Ωραίο. Άντε ξανά. Κλαίει η άλλη. Μάλιστα. Τι έχει γίνει, ρε φίλε. Δεν ξέρω, ρε φίλε, γιατί σαν λεφτά είναι. Θα πάρει την καλερό και θα πάτε. Ναι, σίγουρα. Γιατί. Που είναι τύχη μα χωρί αυτό καιρό, είμαστε μόνο για τέτοια. Είμαι ο Νίκο, είναι καλερό, ήρθαμε εδώ πέρα και τα λοιπά. Τραπεζίτη. Σου λέω, ρε, πρέπει να κατέβει κάτω. Πρέπει να κάτσει μια. Έχει δηλώσει σε πάρα πολλά. Πε το τηλεπαιχνίδι σε κάποια έχει πάει κιόλα. Που ήταν σε άλλο ραδιόφωνο θε να πει. Ναι, ξέρω και με νούμερο. Έχει δώσει σχεδόν σε όλα λέει, ναι, τις πληροφορίες. Ναι. Το deal δεν συμφέρει. Δεν πρέπει να κατέβεις, να μείνεις 2-3 μέρες να κάνεις τα γυρίσματα. Ναι. Να περιμένεις. Δεν ξέρουμε ακόμα. Αν θα πάρεις, μπορεί να μην σε πάρει. Μπορεί να μην έρθει η ώρα σου, ρε φίλε. Εντάξει, ξανακατέβα και σκέψου ότι να γίνει όλο αυτό. Να έρθει όσο να παίξεις και να έχεις μέσα στο βαλιτσάκι. Ένα λεπτό. Ναι. Και να μείνεις στο τέλος με το βαλιτσάκι σου και 1000 ευρώ. Ξέρω, εγώ λέω να πάτε δυο σας, αφού έχει και ζευγάρια. 20.000. Πληρώνει αμέσως αλφα γιατί δεν ξέρω. Από το Sky λίγο έχουν κάτι θέματα από παλιά. Ο Ντάρος έλεγε τα λεφτά με τα χαπάρια και τέτοια. 535.188. Αυτά τι κάνει, δηλαδή τελειώνει, μπήκε πας και τα παίρνεις λίγο. Περίμενε, πήρε 20.000 στο κουτί της πόσα είχε, είδατε. Είχε τα 40 και τα 2.000. Είχαν μείνει τα 2.000 και τα 40.000. Ναι, προφανώς ο τραπεζίτης. Έτσι μάλλον θα είχε τα 2.000.
Ναι. Όντω. Δε εδώ. Ω, αισθάνταρ, ναι. Δυο μα μέσα στο όνειρό μα, έρωτα Θεό μα ταξιδεύει και τέτοια. Ναι, ρε φίλε. Ω, με τον Νίκο σίγουρα θα πλακωθούμε αν πάμε σε κάνα τέτοιο παιχνίδι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί όχι, γιατί. Γιατί. Θα πλακωθούμε. Απλά θα σου λέω κάνω ό,τι θε και μετά. Αν κάνει λάθο. Σηκωθεί ο Νίκο μέσα στο όντιο. Deal. Ωραίο. Και αφήσει σε μένα το σκυλί. Ωραίο. Θυμάστε. Τα 40 παιδιά είχε με στο κουτί τη και πήρε τα 20. Μια χαρά. Είναι σίγουρο το κουτί αυτό. Ναι. Είναι το κουτί τη Αλληνή. Όχι, τα δικά. Πολλοί πανηγυροί είχαν, ρε. Δεν μπορεί να έχει τα 40 και να πανηγυρίζαν έτσι. Σε χάλαγαν τα 20 σε ένα καλό ρόλο. Δηλαδή. Όχι, προ Θεού. Ούτε τα 2000 με χάλαγαν. Καλά, να είσαι αυτή τη φάση γενικότερα. Με χαλούσαν, ναι. Εδώ είμαστε Βόρεια Ελλάδα, ναι. Δεν είμαστε. Τι. Αθήνα, με χάλαγαν, τραγούδαγαν. Χάλαγαν. Σωστό, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Εντάξει. Παραφέρθηκα. Κατευθείαν το δελτίο όμω. Ούτε διαφημίσει ούτε κονιστή. Αντώνη Ρόιτερ. Γιατί το έχουμε στον Αλφα, ποιος έβλεπε Αλφα. Δεν ξέρω, ρε φίλε, γιατί δεν έχει σημαίνει και τόση ώρα. Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, τι έγινε. Α, σήμερα. Πώς το έβγαλε, δείτε στον Αλφα. Μάλιστα. Νίκο, τι γίνεται τώρα, φίλε, άλλο για πες, ο Βέλεθ που πάει. Για την ώρα στον Άρη, φίλε, από το καλοκαίρι. Καλά, δεν είπε κανένα, ρε φίλε, ότι δεν είναι στον Άρη. Στον Άρη θα είναι μέχρι το τέλος σεζόν. Το καλοκαίρι στην ευχή του Θεού και τη Παναγία. Α, αρχίσαμε αυτά, ε. Όχι, δεν είναι. Φίλε, όχι. Πρόσεξε. Ο Βέλεθ μια χαρά παιδί είναι, καλό χαρακτήρα. Okay. Νίκο, άμα είναι μια χαρά παιδί. Να τον πάρω μια πάστα. Λοιπόν. Άμα θέλει να φύγει, όπως έλεγε σε μια σειρά, άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κάτσεις. Όλη η δουλειά γίνεται από τους μάνατζερ. Είτε θα βρεις δικού σου μέσα σε αυτά και ή σε κάθε ευκαιρία θα σε τρυπάνε. Η θωράκιση απαιτείται από τον ίδιο τον Άρη με κεφαλαία. Καλά, πρόσεξε. Τι απαντάς σε αυτό εδώ. Σε αυτό το πράγμα, εγώ θα σου απαντήσω το εξής. Ότι πλην κάποιων εξαιρέσεων, λίγων, όχι πολλών, ναι. Οι μάνατζερ είναι θέμα στο ποδόσφαιρο. Λες, ε. Φυσικά. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα και το εξωτερικό. Δηλαδή, δεν σου τι κάνει ο Ραϊόλα. Τι κάνει ο Ραϊόλα, Νίκο. Ναι. Κονομάει λεφτά. Κονομάει λεφτά με κάνοντας τρομερά πράγματα. Αυτό δεν είναι, ρε φίλε, ωραίο πράγμα. Να κονομάει. Να κονομάει, γιατί να κονομάει, ρε φίλε. Πάει η ομάδα κατευθείαν στον ποδοσφαιριστή. Έλα, αγοράκι μου, εδώ πέρα σε θέλω. Ας το μάνατζερ στην άκρη. Γιατί δηλαδή, και πρόσεξε, να είναι ένας πάει και έρχεται. Αλλά τώρα υπάρχουν μεταγραφές που υπάρχουν και δύο και τρεις και τέσσερις και πέντε μάνατζερ. Εντάξει, σκέψου πόσα λεφτά έχουν να οικονομήσουν. Ναι, για ποιο λόγο να είναι τόσοι πολλοί. Εγώ πιστεύω ότι γενικότερα. Για έναν παίχτη. Ο τομέας των ατζέντιδων είναι, ναι, μια χαρά, είναι εξαιρετικοί άνθρωποι όλοι. Έτσι. Ναι. Όλοι. Δεν κοιτάνε το χρήμα, είναι, δηλαδή κοιτάνε, ναι, μόνο το καλό. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και πρέπει όλοι γενικότερα όλοι να είναι ένα επάγγελμα το οποίο να είναι ανοιχτό πάντα για όλους. Είναι, μπορεί να γίνει. Οποιοδήποτε μπορεί να γίνει. Και εγώ και εσύ αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνουμε. Και κάποιο, αν καταφέρει να γίνει και σε υψηλό επίπεδο, μπορεί να κονομάει πραγματικά πολλά χρήματα. Σκέψου και τι κάνει, δηλαδή τι κάνει. Μπορεί, αυτό ακριβώς. Μπορεί να έρθει τώρα η Ντέι, ας πούμε, και να μου πει: θέλω να με εκπροσωπείς. Μπορεί να πάει ο Πέλκα στον Νίκο και να του πει: θέλω να με εκπροσωπείς. Και να είσαι ο μάνατζερ μου. Θα το κάψω το παιδί, ρε φίλε. Γιατί? Δεν ξέρω κανέναν. Θα αποκτήσει, δεν είναι. Είναι ότι πουλά Νίκο. Πόλκο Ζολιάκο έχει, ρε φίλε, ο Πέλκα με μένα. Μπορεί να πει ότι εγώ θέλω. Δεν ξέρω αν έχει ακόμα. Έχει, νομίζω να έχει ακόμα. Θέλω το Μοσχοβίτη. Να με αναλάβει, να με μανατζάρει. Είμαι δημοσιογράφο. Άντε ένα πάει και. Ναι, σωστά, γιατί κανένα μπεζογράφο δεν κάνει τέτοια. Άντε ένα να υπάρχει, πάει και έρχεται μάνατζερ. Όταν υπάρχουν για ένα παίχτη, τρει, τέσσερι, πέντε μάνατζερ. Για τον Βέλεθ, πώς υπάρχουν, ρε φίλε. Αυτή τη στιγμή, ναι, ένα είναι ο μάνατζερ. Τι μα πουλά τόση ώρα, μα κάνει ολόκληρο story. Ένα επίσημα. Ωραία. Ο ένα επίσημα είναι κολλητό αυτού του Ρόκα του Παναθηναϊκού. Γνωρίζω, ναι. Εντάξει, είναι σαν του μισήτε. Ναι, α πούμε, ναι. Κάτι τέτοιο, ναι. Δηλαδή θα παίρνουν μισό συμβόλαιο. Όχι, μισό συμβόλαιο δεν παίρνουν. Θεωρητικά το νόμο είναι το 10%. Αλλά αυτό έχει να κάνει με τη συμφωνία που κάνουν με τους παίκτες. Θα βρίσκουν αυτά, δεν είναι. Ναι. Καλά, αν ο άλλος κλείνει 1 εκατομμύριο και το 10% καλό είναι. Ναι, δεν okay, είναι. Καλά, σκέψου, ναι, το 1 εκατομμύριο έχει φτάσει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Όταν κλείνει ο άλλος όμως, ξέρω εγώ, 30 χιλιάρικα, για παράδειγμα. Εντάξει, αυτό είναι θέμα συμφωνίας μετά. Ναι. Okay. Επίσης, το 1 εκατομμύριο μπορεί να μην είναι 100 χιλιάρικα. Σωστό. Να ξέρεις. Μπορεί να είναι 200 χιλιάρικα. Ανάλογα τη συμφωνία. Μπορεί να είναι 300 χιλιάρικα. Σωστό. Έτσι είναι. Πολλά παίζουν ρόλο. Και επίσης. Καλά, δεν τους λυπάμαι. Και επίσης, στο ποδόσφαιρο πέντε... τουλάχιστον, στο μπάσκετ, εντάξει, υπάρχει μια γενικότερη επιστολιά. Στο ποδόσφαιρο ο ατζέντης σχεδόν πρώτος θα παίρνει τα λεφτά του. Σωστό. Ναι. Αλλιώς μεταγραφή δεν γίνεται. Ναι. Πολύ απλά πράγματα. Δηλαδή, όταν λέμε τα παίρνει πρώτος, όχι ότι συμφωνήσαμε με ένα εκατομμύριο, έχει να πάρει 300 ο ατζέντης και τα παίρνει μπροστά τα 300. Θα πάρει 100 και 10-10 να παίρνει. Τα πρώτα που θα δοθούν θα πάνε στον ατζέντη. Α, okay. Λες να γυρίσει την καριέρα μου προς τα εκεί, θα το σκεφτώ. Καλά, δεν είναι τόσο απλό. Το αθλητικό management. Θέλει πολύ δουλειά. Κοίτα, ο Βέλεθ δύσκολα θα μείνει. Okay. Φίλε, σου είπε και χθες. Εγώ διαβάζοντας όσα είπε ο Δόνης, δεν σου είπα για πλάκα, δεν το κάναμε πολύ κουβέντα. Ναι. Διαβάζοντας όσα είπε ο Δόνης χθες, εγώ κατάλαβα ότι ο Δόνης, μία από τις αφορμές που του γύρισε το μάτι είναι ο Βέλεθ. Γιατί ουσιαστικά το είπε χθες. Φυσικά. Ο Δόνης αυτό το πράγμα, ότι δεν θέλουμε κεντρικό αμυντικό και τώρα και όταν ρώτησε για το Βέλεθ, κατάλαβες.
Γι' αυτό, γι' αυτό το είπα και χθες εδώ πέρα απ' έξω απ' έξω. Καλά στον Παναθηναϊκό είναι θελής στο μεταξύ, έτσι. Από χθες το βράδυ. Ναι. Ο Δόνης τελειώνει. Okay. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν τον υπολογίζουν. Ναι. Ο Ρόκα κάνει κουμάντο. Ο Αλαφούζος τώρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αφήνει το Ρόκα να κάνει κουμάντο και αδειάζει τον Δόνη. Ο Αλαφούζος κάνει ο Ρόκα, κάνει ξέρω εγώ τι να σου πω. Είναι που είναι, μεταξύ, ναι, είναι που είναι εξαγριωμένο με τον Αλαφούζο. Κάνει αυτό που κάνει με τον Δόνη. Στο τέλος τον περιμένουν στη γωνία. Ναι. Ο Αλαφούζος το κάνει αυτό με τον Δόνη. Αναρωτιούνται φίλοι Παναθηναϊκοί. Ποιος το κάνει, λέει. Δεν ξέρω. Ποιος θα θέλει να το φέρει. Μπορεί λέει, να τον στέλνουν εκεί άλλοι άνθρωποι εκτός συλλόγου που έχει μια σχέση μαζί του τελευταία χρόνια ενώ παλιά του κυνηγούσε Νίκο. Λένε οι Παναθηναϊκοί οι φίλοι μου στο Twitter. Τον θεωρούν μαριονέτα τον κύριο Γιάννη. Για νου. Αυτό νου. Εννοείς να τον επηρεάζουν τον Γιάννη Αλαφούζο. Άνθρωποι εκτός Παναθηναϊκού. Κου, ναι. Με τους οποίους ο Δόνης είχε. Όχι, όχι, όχι. Όχι, καμία σχέση. Παρτίδες στο παρελθόν. Όχι. Καμία όχι. Σχέση. Καμία σχέση. Άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν φτάσει κοντά με τον Γιάννη Αλαφούζο. Είναι κάτι που έχει στυλιδευτεί από τους φίλους του Παναθηναϊκού και τώρα γενικότερα θεωρούν ότι επειδή. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Λένε ότι μπορεί να επηρεάζεται από άλλους. Για ποιο λόγο. Ο κύριος Αλαφούζος γενικότερα. Σε πολλά πράγματα στο ποδόσφαιρο. Τι θες να πεις, Βίρνα. Δεν τα λέω εγώ, αλήθεια σου λέω. Αυτές οι θερμές συνωμοσίες τώρα, εντάξει. Πάντως για μένα είναι άδικο αυτό που γίνεται με τον Δόνη, ξεκάθαρα. Θέλω να σου πω λίγο κάτι. Ο Γιώργος Δόνης στον Άρη είχε έρθει, δεν έχει έρθει ποτέ. Στον Άρη είχε έρθει ποτέ. Εγώ τον θέλω εδώ και χρόνια να έρθει κάποια στιγμή. Μακάρι να έρθει. Μακάρι να έρθει. Σαν προπονητής είναι καλός. Μπορεί να έχει άλλα πράγματα στο κεφάλι του που μπορεί να τον κολλάνε ώρες-ώρες. Ναι. Αλλά σαν προπονητής εγώ λέω ότι είναι καλός. 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 Πολύ καλός. Ό,τι καλύτερο νομίζω υπάρχει από πλευρά Έλληνα προπονητή είναι ο Δόνης. Στα δικά μου μάτια, έτσι. Και δεν είναι ο κλασικός Έλληνας προπονητής που ξέρω να κάνω μόνο άμυνα. Ο Δόνης θέλει να παίζουν μπάλα οι ομάδες του και στον Παναθηναϊκό το δείχνει. Πάντα παίζουν ομάδες του μπάλα. Αυτό είναι το ωραίο με τον Δόνη. Απλά έχει άλλα θέματα. Όσο σχολιάζει το μυαλό του χωρίς κανένα λόγο. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Και αυτό θα υπάρχει πάντα, Νίκο. Τι είναι όμως. Όλοι οι προπονητές έχουν τα κολλήματά τους και τα θέματα τους. Αυτό πιστεύω ότι έχει ένα θέμα λίγο. Διαχείρισης καταστάσεων, κρίσεων και όλα αυτά. Ναι. Δηλαδή, όταν στραβώνει το πράγμα, έχει σοβαρό θέμα στη διαχείριση. Δεν αντέχει την κριτική, μπορεί θα λέγαμε. Να σε βοηθήσει πάρα πολύ να πας μέχρι ένα σημείο, ναι. Δηλαδή να φτιάξει μια ομάδα ωραία, να παίζει καλή μπάλα και. Και μόλι θα φτάσουν κανένα 2-3 στραβά, εκεί το χάνει αμέσως το παιχνίδι. Λέω εγώ. Έτσι. Εγώ για να κλείσω το θέμα όταν του Βέλεθ. Του Άρη. Για να κλείσω το. Φαντάζεσαι. Ο Βέλεθ στο Παναθηναϊκό, ο Δόνης στον Άρη. Το θέμα του Βέλεθ που. Λέω δύσκολα θα συνεχίσει, τα είπαμε και πριν. Εντάξει, μέχρι το καλοκαίρι ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται, αλλά δεν νομίζω. Εντάξει, δύσκολα θα μείνει στην ομάδα. Ουδής είναι αντικατάστατος. Φεύγει ένας παίχτης, στο καλό να πάει. Πάρει και περισσότερα λεφτά με να παίζουμε έναν θακό. Μπράβο του, οπουδήποτε. Okay, θα πάμε, πάρουμε άλλον. Γεια σου, ρε πάρει γίγαντα. Λοιπόν, θα πάμε, πάρουμε άλλον. Τι έκανε. Το μοναστήρι ήταν καλά που έλεγε και έτσι προπονητής. Έτσι το ζήτημα ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Είναι μια αγορά με χιλιάδες επιλογές. Φεύγει ένας, παίρνει έναν άλλον. Τι έκανε. Έτσι είναι. Είναι ο κύκλος ζωής που έλεγε και στο Lion King. Σε διάλειμμα, διάλειμμα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ναι, ποιος είναι? Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος, στα μικρόφωνα. Και καλή ερώτηση Μιτζίδου, βεβαίως, εδώ πέρα. Και ακόμα ένα guest. Μουγκίδου σήμερα. Καλεωρέ, Μουγκίδου. Τι να πω για το Βέλεθ και το Δόνι, δεν ξέρω. Σιγά, καλεωρέ, εντάξει. Πρώτα απ' όλα γιατί είσαι τόσο επιθετική. Εμείς μιλήσαμε ήρεμα. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω την ένταση αυτή τη στιγμή. Και είσαι πάρα πολύ ωραία σήμερα. Ευχαριστώ. Κάτσε λίγο να ξηθώ, μην ματιάξει. Σιγά. Λοιπόν, λάμπει όμω γιατί σε κάνει ο άνθρωπο που είναι δίπλα σου. Πραγματικά. Λάμπει. 2-3-10-2-7-3-8 για ανοιχτό το τηλεφωνικό μα κέντρο. Οι γραμμούλε είναι εδώ πέρα. Έτοιμε να τι πάρετε, τι πάρουμε κι εμεί. Λοιπόν, μέχρι και τι 7.30 που θα είμαστε παρέα. Εδώ πέρα παρακολουθώντα το κοινό τη Πάτρα που έχει αγκαλιάσει πραγματικά την εθνική ομάδα. Ναι, μωρή και εσύ. Ακόμα μια πετυχημένη επιλογή έδρα από την ΕΟΚ. Πραγματικά γελάει το σύμπαν ολόκληρο. Λοιπόν, επειδή έχουμε βρεθεί και στο Τόφαλο. Ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Τι. Ποιο θα ξεκουνούσε τώρα στην Πάτρα, ρε φίλε, να πάει. Γιατί την πα τότε. Να πάει. Πού να την πάει, ρε εδώ, φίλε. Εδώ. Πουθενά. Εδώ. Πού εδώ. Θεσσαλονίκη. Πού. Εδώ. Άσε τώρα και να τρέχουμε πάμε στο κήπεδο σήμερα και εσύ εδώ Θεσσαλονίκη. Πάω σπορσαρίνα. Ναι, Ιβανόβιο, έστω. Αν ήταν θα τα σπρώχονταν. Ουρές θα είχε. Έχουν την εθνική ομάδα. Αρέσει, Θεσσαλονίκη δεν θα Ελλάδα, Βουλγαρία. Άκουσε, Θεσσαλονίκη δεν θα είχε 3.000 κόσμο. Στο παλέ. Ναι. Κουτσά στραβά με τίποτα σχολεία, με τίποτα τέτοια από εδώ από εκεί. Ναι, μπορεί. Και η εθνική έχει πολλά χρόνια να έρθει εδώ. Αλήθεια είναι αυτό. Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Καλή το γήπεδο είναι άδειο. Που διψάει η Θεσσαλονίκη για μπάσκετ. Το έχει δείξει πέρσι και στο All Star Game, έτσι μην το ξεχνά. Αλλά ο Φέρελ. Και το έχει δείξει και με του.
Αντί το Κούμπρο. Έτσι. Αλλά ο Φέρελπη που είναι πρόεδρο στην ΕΟΚ, αυτό ο νέο παράγοντα στον χώρο. Εδώ σε πάση εκεί πέρα Δημήτρη Λιόλιο, εντάξει, Ευαγγέλη Λιόλιο μάλλον. Α, μπράβο. Εντάξει, μπορεί και Παναγιώτη Φασούλα που πιστεύω θα τον στηρίξει όταν έρθει η ώρα. Ναι. Εντάξει, σαν σύλλογο. Ναι, λε. Εγώ. Εγώ. Φίλοι και ο Παναγιώτη για να έχει από δίπλα και όλοι. Όλοι. Γιατί όχι, θα το στηρίξει. Φυσικά θα το στηρίξει. Εννοείται. Κάνε την ομάδα πάλι πρώτη. Ναι. Παναγιώτη Φασούλα. Όταν θα έρθουν αυτοί. Ελάμπορε. Να κάνουν καλύτερα. Φίλοι, ξέρω εγώ. Πότε τελειώνει η διοίκηση τωρινή τη ΕΟΚ. Δεν ξέρω. Άντε. Επίση έχω διαβάσει. Ναι. Έχω διαβάσει. Ναι. Τον τρόπο που γίνονται οι εκλογέ στην ΕΟΚ. Και. Δεν ξέρω αν είναι και πολύ εύκολο να βγει κάποιο άλλο εκτό του Προέδρου. Αυτό το καταστατικό δεν έχει αλλάξει στις εκλογές, ούτως ώστε να έχει διαφορετικό τρόπο ψήφισης. Οπότε δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι. Εκτός κι αν ο πρόεδρος, ο μεγάλος πρόεδρος που λέγεται Γιώργος Βασιλακόπουλος, πάει με κάποιο από τις δύο παρατάξεις, Νίκο Παπαδόπουλε. Με ποια. Δώσε πάσα. Βαγγέλης Λιόλιος. Το να πάει δεν σου λέω να πάει επισήμως. Ναι. Επισήμως. Σαν συμβουλάτορας. Ναι. Ναι. Αν επισήμως. Κονσιλιέρι, ας πούμε. Ναι. Που λέγανε και, και στη μάφια. Πάρα πολλά πράγματα, τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα. Είναι πολύ κομβικό το καλοκαίρι που έρχεται σε διάφορα θέματα. Είναι. Να με. Μάλιστα. Να με. Εσύ ποιον προτιμάς. Καλά, το Λιόλιο εκεί. Εγώ. Ναι. Το Λιόλιο. Όχι. Όχι. Σίγουρα όχι το Φασούλα. Καλά, γι' αυτό. Εγώ λειτουργήσα με διαφορετική μέθοδο. Τι να σου πω. Εγώ δεν ξέρω, σου λέω, αν θα είναι άλλη η κατάσταση στην Προεδρία. Δηλαδή πρέπει να γίνει αυτή. Να το πιάσει αυτό το 70 που γίνεται, ξέρω εγώ, με την ηλικία για να πεις ότι δεν θα είναι αυτός. Ναι. Δεν το ξέρω κιόλας ακριβώς τι γίνεται. Απλά έχω διαβάσει το πώς βγαίνει η διοίκηση της ΕΟΚ και πρέπει όντως να υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για να αλλάξει. Γιατί το καταστατικό δύσκολο να αλλάξει έτσι όπως είναι. Τέλος πάντων. Εδώ ένας φίλος ο Νίκος, αν το ρωτήσει εγώ. Πολύ φίλος μου είναι, ναι. Ο Δόνης λέει είχε 500.000 συμβόλαιο τον πρώτο χρόνο. Mm-hmm. Και τον δεύτερο. Αχα. Τον τρίτο έχει 1 εκατομμύριο, γι' αυτό έγινε η όλη ιστορία. Μπορεί και αυτό. Μπορεί και αυτό. Το φάγανε για τα λεφτά δηλαδή. Μπορεί και αυτό ρε φίλε. Ναι, ο Δόνης όμως τον έχει και ένα team το οποίο είναι αλήθεια είναι λίγο αλμυρό. Λέγαμε. Ναι, το μεταξύ πλάκα είναι ότι ο Δόνης είναι άνετος. Αλλά εντάξει, ήταν αυτή η σημερινή. Πεντακό ο Δόνης, ε. Αυτός που λέει. Έχει ότι... το team εκεί πέρα, ναι, μείον τραγμένταν και δεν συμμαζεύεται. Πώς το λέγα τον άλλο εσύ. Που λέει ότι εγώ έβαλα εδώ πέρα στα δύσκολα το ένα το άλλο, τσιμπά 500 και ο Δόνη. Και τι να κάνει τζάμπα να δουλέψει δηλαδή. Αυτό είσαι. Είχε πλάτη ρε φίλε στον Παναθηναϊκό. Πλάτη ρε φίλε, με σέρα και με μένα έπαιζε πέρσι. Εντάξει. Κάτσε. Και θέλει να μας πάρει το Βέλεθ. Ναι, ανεβάζει ποιοτικά το ρόστερ σιγά σιγά και θέλει να πάρει το Βέλεθ ο Τσάρα. Πάνε πάρει το Χατζηγιοβάνι ρε Κάρι. Πώς θα πάρει το Χατζηγιοβάνι. Ανανέως. Τον Ισούα. Ο Ισούα ελεύθερος, ε. Ο Ισούα... Έχει θέμα το γόνατο, το θες μαθαίνω. Ο Ισούα ενδεχομένως και στον Πάκ το καλοκαίρι, λέω εγώ. Έχει θέμα με το γόνατο. Και δεν είναι θέμα που. Ναι. Ναι, επιπόλαιο. Δηλαδή τον ενοχλεί, το ξαναβγαίνει, πρέπει να μένει έξω. Είναι λίγο ελκαντουρί από τη μουσική. Αν δεν μείνει στον Παναθηναϊκό και πάει στην Ελλάδα, θα πάει στον ΠΑΟΚ. Είναι καλό παίκτη. Εγώ το λέω από τώρα. Είναι καλό παίκτη. Αν ο ΠΑΟΚ πουλήσει τον Γιαννούλη. Μια χαρά. Υπάρχει άλλο στο Κονένικο. Δεν είναι θέμα. Θα στο εξηγήσω στο διάλειμμα. Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω ότι έχει θέμα. Ναι. Και επίση γενικά, όπω βλέπει ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Από Ελλάδα δεν θα κινηθεί και πάρα πολύ. Λίγα πράγματα. Επιλεκτικά έτσι. Έχει άλλου ατζέντε που είναι κοντά από έξω και έχουν τον τρόπο να. Να περνάνε αυτά που θέλουν αυτοί. Έτσι. Όχι τώρα για τη δικιά του τσέπη, για το καλό των παιχτών των οποίων εκπροσωπούν φυσικά. Εντάξει, εννοείται αυτό πάντα. Σε παρακαλώ τώρα. Λοιπόν. Κάτσε να ανοίξω τα κοιτάπια. Τα κοιτάπια. Λοιπόν. Πάλι με πέταξε έξω. Γιατί ρε στοίχημαν, γιατί δηλαδή. Γιατί σου λέει ρε φίλε, μην μπαίνει κάδρα, αγόρι μου. Δεν υπάρχει. Τζάμπα μπαίνει σου λέει. Πάλι χθε κουβά πήγε. Πάλι χθε κουβά. Λοιπόν. Έχουμε και λέμε. Θέλω μόνο το καλό σου. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Παρακαλώ. Και εγώ το δικό σου. Σε αγαπώ. Καληνύχτα. Λοιπόν, Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός. Αύριο στις 7.30. Άσος. Μαζί σου είμαι, σε αυτό ξεκάθαρα. 2.60, ωραίος, στρόγγυλος. Θα τα δω όλα αυτά, θα μαθήσει πόσο βγαίνουν. Λοιπόν, Λαμία Άρης. Άσος. Ούρε κότα. Τι τρομάζει, ρε, γιατί το λες. Τι άσος, ρε. Τι βέλεθε εκεί πέρα το μυαλό του αλλού, η Λαμία. Μυαλό του αλλού. Περίμενε, βαθμολογία να έχω εδώ μπροστά μου. 26 έχει η Λαμία, Νίκο. 26 Λαμία. Ναι, αλλά δύσκολα προλάβει το τρένο. Το playoff. Άρη 33. Ναι. Τελευταία ευκαιρία της Λαμίας, φίλε. Διπλό και άντερ. Σιγά μην είναι διπλό. Αυτό είναι το βάρος της Λαμίας. Τώρα. Ωραία, θα το θέσω. Θα έχει μια ξεραμάρα αύριο εκεί πέρα, κάτι κρασίες, κάτι τέτοιο. Θα το θέσω διαφορετικά. Ωραίο γήπεδο κιόλας. Ένιγκ θα χαλάσει το μαλλί του εκεί πέρα, θα είναι πιο. Οριακά δίνω προβάδισμα στο διπλό. Πολύ πιθανή για μένα και ισοπαλία. Το μάτς είναι άντερ όμως πιστεύω. Γενικά. Θα το βάλουμε διπλό. Mm-hmm. Ας το βάλουμε διπλό.
Mm-hmm. Το άντερ πόσο το έχει, παίρνει. Δεν είμαι υπέρ εγώ. Ωραία. Άντερ 1,5 σ' αρέσει. Μπορεί, είναι πολύ κακό το γήπεδο τη. Δεν είναι στο Άρης παίζει φίλο όμω. Δεν μπορεί να παίζει, αλλά όταν δεν έχει χώρου ψιλοδυσκολεύεται. Σφίγγει. Ναι, σφίγγει λίγο. Σφίγγει. Το άντερ 1,5 είναι 2,32. Τώρα περίμενε λίγο. Με νίκη αύριο τελειώνει. Θέλει ένα βαθμό για να μπει στα playoff. Όχι, δεν είναι απαραίτητα. Θέλει. Αν κερδίσει αύριο, τελειώνει. Και μαθηματικά. Οκ. Αλλάζει τη σκέψη. Τελευταία μα και ποιο παίζει. Ατρόμητο εδώ. Ναι. Θα πέρασει. Θα μπει. Θα μπει. Ναι, θα είναι, δηλαδή θα είναι μεγάλη αυτοκτονία να μην πειρεφθεί τώρα με Λαμία και Ατρόμητο. Οκ. Λοιπόν, διπλό. Πανετολικό Πανιόνιο. Άσο από εδώ που σου είπε και ο Χρήστος πριν μέχρι τα γρήγορα. Ναι, Πανετολικάρα. Πανετολικάρα, Πανιόνιος έφυγε. Έφυγε και ο Νίκη Παπαβασιλείου. Έφυγε ο Νίκη Παπαβασιλείου στη Γουάντι Ντέγκλα. Φύγει στη Γουάντι Ντέγκλα. Αφού είπε όχι, ο Τρανός δεν είναι. Το σπίτι μου. Το δικό μου το σπιτάκι, τα αφήνω αναπλήρωτο. Βόλος Λάρισα, ντέρμπι. Ωραία, φίλε, ωραίο. Ντέρμπι Κούγια, ο Γεμπέος, BS Κούγια. Το 6 το προλαβαίνει κανένα. Και οι 26 έχουν. Ο έκτος ποιο είναι, ο Όφι. Αυτή τη στιγμή ναι. Ο οποίο περίμενε λίγο. Εκτός έδρας με την ΑΕΚ. Όφι, ο οποίο. Όχι στατιστικά, ρε ψυχούλα μου, βαθμολογία. Ο Όφι έχει 31. Ψυχούλα μου. 31 είναι. 31 έχει. Παίζει με στην ΑΕΚ. Οπότε δύσκολο να πάρει κάτι. Οπότε δηλαδή παίζει από κάτω. Αστέρας, Ξάνθη, Ατρόμητος, Λαμία. Έχει πράγμα. Και Λάρισα. Και Βόλος. Και Βόλος. Έχει πολύ πράγμα. Τίποτα αθληματάρα έχει κάνει, ρε φίλε. Τίποτα αθληματάρα υπάρχει, κράζεται, βρε. Να. Στην πρώτη θέση παίζονται από κάτω play-off, play-out, τρελής γίνεται. Άσε μαζί. Ωραία, το πρωτάθλημα παίζεται, αλλά το VAR δεν πρέπει να αλλάξει το ένα, το άλλο. Πώς βάθμους μου στέλνεις το VAR? Όχι το μηχάνημα, αυτοί που το δουλεύουν. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πολλούς. Πες αυτός που το δουλεύουν, ρε φίλε. Αυτό σου λέω, δεν είναι το πρόβλημα το VAR. Το πρόβλημα είναι αυτοί που το χειρίζονται. Mm. Λοιπόν, Βόλος Λάρισα. Άσος. Άσος. Ναι. Άσος, ωραία. Εγώ Μαχηλέα Μπέο είμαστε, ρε φίλε. Εγώ φτιάχνω ένα δελτίο του Νίκου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, του Νίκου. Η βάνια του Νίκου. Του Νίκου, η βάνια του Νίκου. Εντάξει, εγώ σε αυτό το μάτς είμαι χι και γκολ. Θες να γίνεις η βάνια της εκπομπής? Ναι. Ναι, ωραία. Ατρόμητος Ξάνθη. Πονά τα μάτια μας και τα μυαλά μας. 0-0. Ωραίο άντερ και ωραίο χι είναι αυτό. 0-0. Άντερ μισό έχει να παίξεις. Άντερ τίποτα. Άντερ 0 μπορεί να παίξει και το δέχτηκα τα 2-2, ξέρω εγώ. Φαντάζεσαι. Πάω Ολυμπιακό. Άσο, φίλε, από εδώ μέχρι τον Πειραιά. Μην μιλά με το συνέστημα, ρε. Μισό λίγο. Πάρε το χρόνο σα. Δεν έχουμε την εκπομπή, έχουμε σιγά τώρα. Δεν είναι πρόβλημα. Τι άσο, ρε. Πάω Ολυμπιακό. Άσο. Μικρό προβάδισμα στον Άσο. Ναι, 2-15. Ναι. Δεν πιστεύω ότι είναι over το παιχνίδι. Σε αυτό είμαστε μαζί, Άντερ, και εγώ το βλέπω. Δεν πιστεύω, δηλαδή πιστεύω θα πάει μέχρι 2 γκολ. Το under 2,5 είναι στο 1,72. Χαμηλό είναι. Εντάξει, τίμιο. Δεν το λες και πολύ, δεν είναι 1,50. Χαμηλό είναι. Τι θες, ρε Νίκο. 1,90 το ήθελα. 1,90 να πας να βρεις αλλού. Το 1,72 είναι χαμηλό. Το under 1,5 δίνει 3 φράγκα. Ναι. Όχι, λες. Πιστεύω ότι είμαστε κάπου εκεί 1-1, 2-0, 1-0, 0-1. Εκεί πιστεύω ότι πάει το παιχνίδι. Ναι. Μάλιστα. Τι πιστεύω ότι είναι το μάτς, να σου πω. Έχει ενδιαφέρον εδώ στοίχημα. Ναι. Αυτά που βάζουν τα. Τα ειδικά. Ναι. Τα πια. Ξέρω εγώ να βάλει γκολ ο Πάοκ από το 1 μέχρι το 15, κάπως έτσι. Πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον. Θες δηλαδή. Λες γκολ γρήγορα του Πάοκ, ας πούμε. Ναι, γιατί γενικά ο Πάοκ, αν το έχει παρατηρήσει, στα περισσότερα του παιχνίδια μπαίνει πολύ δυνατά. Και στο τελευταίο παιχνίδι το έχει ξανακάνει. Αυτό έκανε, ας πούμε, και στο ΑΚΑ. Ναι. Το κάνει, ρε παιδί μου. Και στα περισσότερα ντέρμπι, ακόμα και στο Χαριλάου που έφεγε τα 4 που μας έχετε πρίξει, τα να μην πω τι. Στο πρώτο ημίχρονο και στο ξεκίνημα έχει μπει πολύ δυνατά. Σου λέει, έχει πρίξει. Ναι, ρε παιδί μου, γενικά το λέω. Εδώ έχει γκολ μέχρι το 28, πριν, μέχρι και μετά. Μέχρι το 28, πόσο δίνει ο Πάουκ να βάλει γκολ μέχρι το 28, πολύ. Γενικά, όχι μόνο για τον Πάουκ. Α. Γενικά λέει δύο φράγκα. Ολυμπιακό γκολ over under. Και αυτό το δύο φράγκα γκολ μέχρι το 28 ενδιαφέρον έχει, ναι, συμφωνώ. Ναι. Γιατί επίση σκέψτε και ο Ολυμπιακό έπαιξε, είπαμε, Πέμπτη βράδυ. Ναι. Θα ψάξει και αυτό λίγο σε κάποια φάση, λογικά μετά το 60-70 θα αρχίσει να κάθεται. Ναι. Φασαρία το γήπεδο, αού, γάβρι. Καταλαβαίνει. Δηλαδή και αυτό θα αρχίσει λίγο να μαζεύεται πίσω. Θα αρχίσει να γίνει κούραση, ένταση και όλα αυτά. 4-15 δίνει το Σβιντέρσκι. Άντε ρε. Θα παίξει όμως Σβιντέρσκι. Πρώτο σκόρερ. Α, πρώτο σκόρερ. Πρώτο σκόρερ Σβιντέρσκι. Θα παίξει βασικό όμως Σβιντέρσκι. Να είναι ερώτημα. Ναι. 14 το Μίσιτ. Μίσιτ. Το λέει και ο Σπυρόπουλο. Πώ το λέει? Μίσιτ. Στη μετάδοση του ΠΑΟΚ TV. Θα και 99 παιδιά αύριο, έτσι μην το λυπάστε. 8 ευρουλάκια. Τίποτα. Ούτε 8. Ούτε 8. Ένα ποτό. Ούτε 8. Ένα ποτάκι, μια χαρά. Ούτε ένα ποτό. 7.99 κάνει για την ακρίβεια. Ναι. Αύριο το παιχνιδάκι. Ακριβές σύνολο γκολ, ημίχρονο τελικό.
Σου λέω, έχω την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ θα βάλει γκολ νωρίς. Αυτό δεν ξέρω θα γίνει μετά. Αλλά, δηλαδή πιστεύω, είμαι σίγουρος θα το ψάξει. Δηλαδή με το γήπεδο, με τον τρόπο που παίζει στα παιχνίδια του, πιστεύω θα ψάξει ένα γκολ από νωρίς. Θα το βάλει κιόλας αυτό. Επίσης σίγουρα έχει ενδιαφέρον τον γκολ με κεφαλιά, φίλε, γιατί και οι δύο είναι πολύ καλοί σαστημένα. Άλλα αγάπη Γαβριλίδη μας βρήκε. Ναι, εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον. Και ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλός αυτό. Και οι δύο είναι πολύ καλοί. Γκολ με κεφαλιά. Ναι, γκολ με κεφαλιά, τέτοια πράγματα. Κάνα σύγκασο να βάλει κανένα γκολ, κανένα βαρέλα, κανένα τέτοιο. Σεμέδο. Σεμέδο. Ναι, τέτοια πράγματα, φίλε. Να σκουράρει. 2-17 ο Σβιντέρσκι. Ναι, ο Ίγκανσον που είναι. Χασάν. Και αυτό είναι καλό. Το έχει. Μάλιστα, εγώ τα αποφεύγω αυτά τα ειδικά. Δεν είμαι πολύ φαν. Καλά, ρε φίλε, δεν σου λέω να παίξει αυτό το πράγμα, ναι. Αλλά σου λέω ότι με βάση το πώς παίζουν οι ομάδες έχουν ένα ενδιαφέρον αυτά τα, ναι, τα στοιχήματα. Ναι. Για να ασχοληθεί. Αε, κόφι. Και τι, η καρέρα τώρα εκεί πέρα, ναι. Έχει φίξει πολύ την ομάδα. Έχει ναι, δύο. Ψυχολογία. Σιγάμι είναι και έχει τρία. Έχει δύο. Καλά. Εγώ. Τώρα ποιο μιλάει με το συνέστημα, Ρενικό. Ποιο μιλάει με το συνέστημα. Εσύ. Γιατί. Τι γιατί, γιατί σε πόνεσε που σε κέρδισε η ΑΕΚ. Όχι, δεν είχα μέσα σχέση. Εντάξει, και θεωρείς ότι θα κερδίσει όφη τώρα στην ΑΕΚ. Δεν όφη δεν στρίβει. Όφη τον άνθρωπο τον κέρδισε την προηγούμενη φορά. Τη Δευτέρα. Α, κέρδισε, έβαλε στο τέλος. Έβαλε τρία και το ακυρώθηκαν κιόλα. Εκεί, στα δύο που το ακυρώθηκαν είχα μείνει μετά έφυγε. Ναι, έβαλε και το τρίτο. Ναι. Που ήταν offside. Α, ναι. Εντάξει. Τα δύο που το ακυρώθηκαν σωστά ακυρώθηκαν. Αυτά δεν τα είδα. Εσύ δηλαδή λε που γνωρίζει την κατάσταση στο ΑΕΚ όφη θα κερδίσει, θα βγάλει χι δύο όφη λε. Ναι, λέω εγώ. Οκ. Ναι. Εντάξει. Με την ίδια λογική θα βγάλει άσο αστέρα με τον Παναθηναϊκό. Οκ. Okay. Δηλαδή τι σούμα κάνεις για όλα αυτά. Τα παιχνίδια. Αχα. Είπαμε εγώ με τον Άστο Αστέρα. Με τον Άστο Ισλαμίας που πες πριν, ναι. Με τον Άστο. Ο Παπαδόπουλος είπε ότι Λαμία θα κερδίζει. Πες μου λίγο το τηλεφώνο του. Λοιπόν, διπλό είπα τον Άρη. Και χει ενδεχομένως όποιο ο καθένας ό,τι θέλει. Αλλά εντάξει, τώρα τον Άρη να σου πω κάτι, δεν το βρίσκει πολύ συχνά δύο φράγκα. Ό,τι και να είναι, σε τραβάει λίγο. Τι είχε εκτός έδρας, μωρέ, εσύ που το βρίσκεις. Την ξέρω, τον περασμένο Οκτώβριο. Γι' αυτό. Οκτώβριο. Ναι. Νίκο, αγόρι μου, πώς έχουμε τώρα. Νίκο, αγόρι μου, Φεβρουάριο φτάσαμε. Μάρτι, καλή. Μάρτι, και πάει και ο Φλεβάρι. Εντάξει. Δεν ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Έχει δύο φράγκα τον Άρη. Αν είχε κερδίσει κουσά πέντε μήνες. Η λογική, όχι, κοιτά. Χωρίς συνέστημα, η λογική σε αυτό το μα λέει χ. Η διαφορά ποιότητα λέει διπλό. Η καρδιά με πηγαίνει εμένα. Είναι γνωστά αυτά, ρε. Τα έχει πει και ο πρόεδρος. Ή όπως είχε γράψει και κάποιος δημοσιογράφος πριν κάτι μήνες, οι βαθμοί μην πηγαίνουν εμένα. Ωραίο. Είπαμε άσο πανετολικό. Και οι δύο συμφωνήσαμε σε αυτό. Ναι, αλλά πληρώνει καλά. 1,87. Καλά είναι. Δεν είναι άσχημα. Δηλαδή, σιγά πάμε και δεις και τώρα, εντάξει, τι να πω. Ρεμάκι. Ναι, άντε πέσει. Πώς λένε με το βοηθό, πώς το λένε τον. Μπάβει αποστολή, βιντεάστη. Ναι, ρε φίλε. Ο Νίκος λέει άσο Βόλος, Λάρισα, εγώ λέω χ και γκολ. Όχι, εγώ λέω χ και γκολ. Νομίζω εκεί, κύριο το μωρό που έχουν τον κοντό, πώς τον λένε, ρε, τον Ισπανό. Το Μουνίθ. Αυτόν. Αυτόν. Καλερό ηρέμηση. Γιατί γύρισε, κοίταξε λίγο αγχωτικά. Ατρόμητο ξανά θα είμαστε και δύο με το χ, νομίζω, ξεκάθαρα. Είναι δεδομένο αυτό. 3-35. Αυτό το δείχνει, έρθε, το δούμε, φίλε. Πραγματικά. 5 και 4, το ποδοσφαιρικό υπερθέαμα. Θα πάρει LinkedIn για το Πάκο Ολυμπιακό. Ναι, ναι, εκπληκτικό. Πάκο Ολυμπιακό, ο Νίκο είπε άσο. Τον ΠΑΟΚ. Βάζω και δύο ειδικά γκολ με κεφαλιά και γκολ από το 1 μέχρι το 15. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Βάλε ΠΑΟΚ. Εγώ λέω ότι το μάτς είναι γκολ, γκολ και χ. Πιστεύω. Γιατί ο Ολυμπιακός παίζει για δύο αποτελέσματα σε αυτό το παιχνίδι. Κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Βρε μπορεί, οκ. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Και ΑΕΚ όφη, εγώ είμαι με το χ2. Ο Νίκος λέει άσο λογικά. Εντάξει. Μπάσκετ δεν έχει ένα, ας πούμε, κάποια πρόβλεψη. Πώς δεν έχει, ρε φίλε. Ελλάδα-Βουλγαρία 19-22. Δεν ασχολείται άνθρωπος. Αρχές δεύτερης περίοδου. Έχει κατακλείσει και το Δημήτρη Στόφαλος. Η Πάτρα έχει αγκαλιάσει την εθνική. Η εθνική ομάδα παίζει. Πραγματικά. Μια χαρά. Όλοι είναι εκεί. Πέρα. Παίχτησε από τον Άρη, τον Πάκο, τον Ηρακλή, ο Μποχωρίδης, ο Μαργαρίτης, αρχηγός μαζί με τον Μάντζαρη, ο Μαργαρίτης. Ναι, ναι. Καβαδάς με τον Ηρακλή, μια χαρά, ρε φίλε. Όλοι Αγραβάνης, μια χαρά. Όλη η Πάτρα δίπλα στην εθνική και τα λοιπά. Ναι. Κατσίδες, δεν πατάει άνθρωπος. Δεν πατάει άνθρωπος. Γιανούλη Θαρετζάκη, ο Σούκιο Λάρη. Εντάξει, θα μπει και του χρόνου στο τσάρτερ για το All Star. Μην αγχώνεσαι. Εντάξει, μην αγχώνεσαι. Θα μπει. Α, δεν έχει. Α, δεν έχει. Α, δεν έχει. Άλιστα. Πρέπει να πάμε στη Βικτόρια, φίλε του Καναδά. Α, εκεί. Ναι, εκεί. Το Ολυμπιακό τουρνουά. Η στόχη του επαγγελματία. Ελιονίου και τέτοια. Μια χαρά, φίλε. Ξέρει τι ώρα θα τα μάτσα εδώ πέρα, πού να κασταδέσει. Φίλε, δύο ώρα να τα μάτσα. Τα είδα, ναι, είδα τι που βγήκαν. Λινάκος εδώ, πολύ καλό παιδί από την Κέρκυρα. Και κάτι άλλα παιχνίδια κατά τις 5 το πρωί έχει, αλλά εμείς τα αποφύγαμε νομίζω εκεί. Έχουμε μόνο 2 η ώρα. 2 η ώρα, πιο ωραία. Το 5 η ώρα είναι, φίλε, πιο καλό.
Η εμπειρία του NBA λέει το 5 είναι πιο καλό. Γιατί και πρωί να έχει δουλειά. Μετά ξυπνά λίγο πιο νωρί και βλέπει το μάτς. Ναι. Ενώ το 2 σου κόβει τον ύπνο στη μέση. Α, ναι. Αν το πας ερή, χάθηκε όλο το βράδυ. Και εσύ θες να πας στον Καναδά, Νίκο, ε. Βικτόρια, ρε φίλε. Ναι. Προολυμπιακό ρίκ, πιτίνο εκεί πέρα. Πιτίνο εκεί πέρα και τα λοιπά. Ναι, πιάσα, το κούμπο δεν θα είναι. Η ομογένεια, okay. Έχει αγκαλιάσει την ομάδα και ναι, τα λοιπά. Βέβαια, εντάξει. Ναι, ναι, πάμε. Αποστολή. Καλή ξανή, έχω μιλήσει με τον Χρήστο, εντάξει. Αποστολή, ναι, ναι. Νίκος Μοσκοβίτης. Τώρα πάρε τηλέφωνο τώρα. Εγώ δεν είμαι. Πότε συμφωνήσαμε κάτι τέτοιο. Πάτε καλά, ρε. Να με τρελάνετε. Δεν πρέπει να είμαστε και σε ραδιόφωνο, ρε φίλε. Τι είναι τώρα ο Καναδά από εδώ, ρε φίλε. Τι πρέπει να τσιγάρει ο δρόμο, Νίκο. Τα ιστορία φτηνά είναι, αν τα κλείσουν να βρει φτηνά. Ωραία. Να χαρά. Ένα νεφρό, τελειώσαμε. Γίναμε. Πάμε Καναδά, ψήνεσαι. Το σκυλί. 13 ώρες το αεροπλάνο. 13 ώρες και. Πού ξέρει ότι είναι 13 ώρες, έχει πάει. Αναψυχάρα θα πάμε. Αναψυχάρα δεν έχει. Θα τα καλύψει και τα δικά μου δεστήρια, Ολύμπερο. Φυσικά. Όχι, όχι, αναψυχή, δικά εμεί θα τα καλύψουμε. Α. Πάμε ταξίδι. Να, να βάζω να ξέρω πώ το λένε. Γανόλευκο φάρο ή οι άλλοι στον πάση πώ λέγονται. Μπορεί η γλάρι, κάπω έτσι λέγονται. Αυτό θα πάμε. Τι γλάρι. Γαλανόλευκο φάρο. Είμαστε γλάρι. Αυτό είναι στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι αυτή σίγουρα. Με πρόεδρο. Πώ είναι, πώ λέγονται. Η γλάρι δεν είναι, τι είναι. Μπορεί και μην είναι γλάρι τώρα και να έχω πελεκάνη. Και η γαλανόλευκη πελεκάνη. Χάλε πελεκάνο. Πού είναι αυτή η ψυχή. Στον ύφο στο λίμνο. Με σπυρό μούρτο. Μια χαρά. Βέβαια. Πατέρα πλέον όπω λέγαμε. Πατέρα, έτσι πέρα. Άρα, Γιάννουλη, ρε φίλε, τα δίνει όλα για την ομάδα. Γλεντά. Νίκο, αυτά για σήμερα δηλαδή. Αυτά, κλείσαμε. Αυτά για την εβδομάδα, φίλε. Αύριο θα σε ακούσαμε την Λαμία. Δηλαδή. Ναι. Τι ώρα θα ξεκινήσετε, δηλαδή. Μια μισή δύο. Άσε τι ώρα θα ξεκινήσουν. Τι ώρα θα γυρίσουν. Τρεις ή μισή, τέσσερις. Έχει ένα καλό κοψιδέικο εκεί πέρα να φάμε. Κάνε τσεκαρισμένο. Δεν μπορεί. Παλιά περχόταν ο stand-up comedian, βρίσκεται κάτι τέτοιο τώρα. Εκεί στην πλατεία. Τώρα εκεί με το στράτζο. Τώρα, καλά. Κανένα άλλο έχετε κάνει χοντρό που έχετε να φάτε. Όλοι είμαστε. Ο stand-up comedian δεν έρχεται πια. Γιατί. Είναι ντίβα τώρα. Καταρχά και να έρχεται πλέον. Τι θα πει, πάμε να φάμε καμιά κοινόα με κοτόπουλο. Καλά, ναι, τώρα τρώει και κάτι μπάρι δημητριακό. Κάτι τέτοιο. Εντάξει, έχει χαλάσει αυτό το μπάρι. Τα έχουμε ξεφτυλίσει όλα. Τα έχουμε ξεφτυλίσει. Δηλαδή πιστεύω τα φαγητά που ανεβάζει τα τρώνε άλλοι. Αυτό δεν τα κουμπάει κάτω. Τα απλά τα ανεβάζει. Τα κουμπάει, ρε φίλε, αφού έχει γίνει μισό. Εγώ σου λέω την άλλη φορά πήγαμε το βίντεο στην παράσταση και ξενέρωσα τη ζωή μου. Θέλω να φύγω. Τίποτα. Ο άλλο μισό έχει μείνει στο παρελθόν. Σε παρακαλώ τώρα. Είναι έσχο. Δηλαδή πώ θα είστε, τρει θα μάξει το σταμάξι. Τέσσερι. Ένα χοντρό δεν είναι να φάει, δηλαδή να πει ότι θα πάμε, ξέρω έναν, μου είπε ένα χωριό από έξω που έχει κάτι κοψίδια και τέτοια. Πού να πάμε να φάμε, ρε, 10 ώρα τελειώνει το μάτς, πας καλά. Πόπο και 8 η ώρα, πόπο. Τρελός είσαι. Και γιατί φωνάζεις. Πόπο, δάκλα μία. Είπε καλή ροή. Δάκλα μία, σε έχει κρύο. Τώρα δηλαδή σκέψου, το μάτς, εμείς θα πάμε κατευθείαν στο γήπεδο. 250% ναι. Ναι. Μετά τελειώσει το μάτς 10 ώρα, 11 παρά να φύγουμε από το γήπεδο. Μέχρι να γράψουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Έχουμε και αυτά, πάει 11 και. Δηλαδή, τσακ μπαμ, βάζει κάτι στο στόμα, τρως γρήγορα και φεύγεις γιατί είναι και 3-3 ώρες και κάτι, Νίκο. Δηλαδή, γίνεται. Προσεκτικά στο δρόμο τη επιστροφή, θα είναι και βράδυ. Και γυρίζει τώρα για 3-4 και κάτι να πάρουμε τα μάξι, να γυρίζουν πίσω στην πέρα, πάει 4. Κυριακή πρωί βάρδια, 8 η ώρα, άντε για. Ζωή είναι αυτή. Δεν είναι ζωή, Ρενίκο. Μετά λένε. Πότε θα συνεχιστεί αυτό το. Είναι δημοσιογράφο. Που έλεγε ένα φίλο. Είναι δημοσιογράφο. Ναι, δεν ξυπνάει το πρωί. Ναι, είναι δημοσιογράφο, λέει. Ναι. Α, αυτό. Ναι, άμα γυρίζει δημοσιογράφο, δεν ξυπνά το πρωί. Δημοσιογραφία λέει ξεκινάει μετά τι 12. Τι λέτε, κάτι. Έλα. Καταρχά, εσύ ρε φίλε, είσαι αρχισυντάκτη στο Αλαμπουτάρι. Αλήθεια είναι αυτό. Ωραία. Γιατί να μην κάνει ένα νεαρό συνάλφο στην κυβέρνηση. Υπεύθυνο ύλη. Υπεύθυνο ύλη, δεν έχω καταλάβει. Κάποιο δεν ξέρει ότι κάνουμε εκπομπή, μάλλον. Όχι, είχα βάλει υπενθύμηση για να πάω να πάρω από το στέριο την τζάντα. είχα βάλει υπενθύμηση να τελειώσει εκπομπή. Ενίκο, βοήθαμε λίγο. Ναι. Γιατί κάνει κάποιο συνάλφο πιο νεαρό. Κυριακή πρωί, δεν κατάλαβα. Γιατί υπάρχουν πράγματα που πρέπει να τα γράψω εγώ. Γράψα και στείλτε να τα βάλω νεαρό. Ή δώσε κατευθύνσει. Δεν κατάλαβα. Τα λένε γραφείο αυτά, πιστεύουν και ο Χρήστος λέει κάτι τέτοια. Μην ψάχνει. Μην την ανοίξει αυτή κουβέντα στον αέρα. Μισό λεπτό, κύριε. Τι σημαίνει το υπεύθυνο ύλη. Δεν έχω ιδέα. Είναι κάτι διαφορετικό από τον αρχισυντάκτη, ας πούμε. Εμένα αυτός ο ρόλος με ανατέθηκε όταν γύρισα στο στρατό. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ ουσιαστικά με αυτόν. Αλλά εντάξει, το κάνουμε. Σε ένα βαθμό το κάνουμε. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι μπαίνει. Κάρο, δηλαδή, ρε παιδί μου, γράφει Παπαδόπουλος Νίκος δημοσιογράφος. Όχι, editor in chief. Υπεύθυνο ύλη στο allaboutaris.com. Κατάλαβε. Ωραία, εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Ναι. Μπαίνεις, ας πούμε, και ελέγχεις μέσα σε εισαγωγικά και τα κείμενα συναδέλφων. Όλη μέρα με αυτό είναι. Πρέπει να το κάνω, υποτίθεται. Όλη μέρα έτσι είναι. Το κάνεις. Ναι. Καπαμά. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Τα πήγαμε πάρα πολύ καλά αυτήν την εβδομάδα. Γενικά είναι μια πολύ ωραία εβδομάδα. Έτσι όπως τη ζούμε. Θα κάσω μισή ώρα με sim the dream έξω.
Θέλω να κάτσει μισή ώρα, ξέρω ότι μετά. Όχι, όχι, δεν έχει. Μετά δεν έχει κινδυνεύει καθόλου. 8 η ώρα έχω φύγει, ξέχνα το. Σχιστήκαμε. 8 η ώρα έχω φύγει, γεια σα. Πάω 24, μην αλλάξετε.